Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται από σήμερα το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. 16 χρόνια μετά την πρώτη κυβερνητική εξαγγελία και έχοντας η σύμβαση παραχώρησης φτάσει 2 φορές στον προθάλαμο της Βουλής, πλέον αποκτά ουσιαστική υπόσταση. Νιώθω ικανοποίηση γιατί μια προσπάθεια πριν από 15 χρόνια παίρνει τελικά ένα καθαρό θετικό τέλος. Και βέβαια πρέπει να πω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε ουσιαστικά από τη μελέτη του Πολυτεχνείου, που είχε μελετήσει 44 θέσεις στην κεντρική Κρήτη και είχε επιλέξει αυτή την περιοχή ως την καταλληλότερη για την ίδρυση ενός νέου διεθνούς αεροδρομίου. Συζητάμε για ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή ως πύλη εισόδου πια της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη. Πριν από 20 χρόνια ξεκινήσαμε με ένα όραμα να φτιαχτεί ένα καινούριο αεροδρόμιο στην περιοχή που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα της πόλης του Ηρακλείου με το παλιό αεροδρόμιο και ταυτόχρονα να δούμε την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα μετά το Ελευθέριος Φενιζέλος, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, θα έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων από 15 εκατομμύρια επιβάτες, με το χρόνο εκμετάλλευσης να αγγίσει τα 30 έτη συμπεριλαμβανομένων και των ετών κατασκευής, γεγονός που σημαίνει πως η κοινοπραξία έχει κάθε συμφέρον να φροντίσει για την όσο το δυνατόν συντομότερη αλλά και αρτιότερη, αφού οι όποιες αστοχίες θα την επιβάλλουν για 30 χρόνια από περάτωσή του. Το κόστος της κατασκευής του έργου αναμένεται να φτάσει συνολικά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των απαλωτριώσεων όσο και της συμμετοχής του δημοσίου. Οι εργασίες ξεκινάνε από σήμερα με την έννοια ότι θα πρέπει να γίνει η εργοταξιακή εγκατάσταση του αναδόχου, να ξεκινήσουν οι οριστικές μελέτες και οι έρευνες σε κάποια σημεία και οι αρχαιολογικές έρευνες λογικά, άρα δεν απέχει η σημερινή μέρα από την έναρξη, είναι η έναρξη. Τα έργα παραχώρησης έχουν μεγάλη προετοιμασία πριν από την έναρξη, την υπογραφή της σύμβασης και μικρό χρόνο υλοποίησης μετά. Αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι και ο ανάδοχος έχει κίνητρο να τελειώσει γρήγορα το έργο, επειδή θα εκμεταλλευτεί περισσότερα χρόνια λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι το όνειρό μας αρχίζει σιγά σιγά να εκπληρώνεται. Είναι ένα έργο αντάξιο της θέσης, της γεωστρατηγικής θέσης της ιστορίας της Κρήτης και πιστεύουμε ότι οι αερομεταφορές θα μπουν σε μια νέα τροχιά. Σήμερα προσωπικά αισθάνομαι δικαιωμένος, διότι ένας αγώνας που ξεκίνησε από μια εκπομπή στην τηλεόρασή σας στο Κρήτη TV, όπου πρότεινα σαν πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ηρακλείου το αεροδρόμιο Καστελίου για νέο αεροδρόμιο, δημιουργία νέου αεροδρομίου, σήμερα γίνεται πράξη. Ο διάδρομος προς απογειώσεων θα είναι μήκους 3.200 μέτρων, με πρόβλεψη επέκταση στα 3.800 μέτρα. Θα περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης 37 αεροσκαφών, 9 φυσούνες επιβατών και 19 αίθουσες αναμονής επιβατών. Σήμερα δρομολογείται η υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου για την Κρήτη, που πιστεύουμε ότι θα αλλάξει την πορεία του νησιού μας τον 21ο αιώνα. Είμαστε εδώ για να δούμε μπροστά και να διαμορφώσουμε το όραμα που έχουμε για την Κρήτη μας, και η υλοποίηση αυτού του αεροδρομίου είναι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του στόχου μας. Το κτίριο του αεροσταθμού, εμβαδού 71.818 τετραγωνικών μέτρων, θα είναι βιοκλιματικό. Θα διαθέτει εμπορευματικό κέντρο εμβαδού 10 στρεμάτων, εκθεσιακό κέντρο εμβαδού 3.200 τετραγωνικών μέτρων για τα τοπικά προϊόντα, σε μια εμπορική ζώνη που θα εκτείνεται σε 441 στρέμματα. Ό,τι αφορά τον κόσμο που θα απαιτηθεί για την κατασκευή και μετά για τη λειτουργία, έχετε νούμερα? Κοιτάξτε, για την κατασκευή υπολογίζουμε γύρω στα 1.200 με 1.500 άτομα στο μέγιστο σημείο της κατασκευής, το οποίο θα είναι περίπου στα 2-2,5 χρόνια. Σταδιακά, όπως καταλαβαίνετε, ο αριθμός θα αυξάνεται μέχρι να φτάσει αυτό τον αριθμό. Από εκεί και πέρα στη λειτουργία, ένα αεροδρόμιο 10 εκατομμυρίων επιβατών, όπως υπολογίζουμε ότι θα είναι στην έναρξή του στο Καστέλι, μπορεί να δώσει δουλειά άμεσα και έμεσα σε 10.000 άτομα. Δηλαδή
περίπου ένα άτομο ανά χίλιους επιβάτες. Αυτά είναι τα στάνταρτ της IATA για τέτοιες εγκαταστάσεις. Το νέο αεροδρόμιο θα είναι από τα πλέον σύγχρονα και μάλιστα λόγω της γεωγραφικής του θέσης θα είναι μετεωρολογικά παντός καιρού, γεγονός που θα του δίνει τη δυνατότητα της απρόσκοπτης λειτουργίας όλο το χρόνο σε 24ωρη βάση, το μοναδικό στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, έχουμε ένα μεγάλο έργο Παγκρίτιας, Πανελλήνιας, Πανευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Εμβέλειας. Κάθε μεγάλο έργο έχει τα θετικά του, έχει βέβαια και τα αρνητικά του. Εμείς προσπαθούμε σε συνεργασία με τον Δήμο, αλλά και με τους άλλους φορείς ως Μητρόπολη, ως τοπική εκκλησία, να ελαχιστοποιήσουμε τα αρνητικά και να μεγιστοποιήσουμε τα θετικά του αεροδρομίου, αρχής γενομένης από την άμεση απολωτρίωση των περιουσιών που θα πάρουν από τους ανθρώπους για να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο, καθώς επίσης και την χρησιμοποίηση των ανθρώπων εδώ του τόπου μας και της περιοχής μας, προκειμένου να επανδρωθεί και προκειμένου να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο. Ενδεικτικό της σπουδαιότητας του νέου αεροδρομίου και της σημασίας που έχει για τον Ινδικό Όμιλο της GMR είναι το γεγονός πως, όπως σε κατηδίαν συζήτηση μας επιβεβαίωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου, Σινταράθ Καπούρ, οι εταιρείες της κοινοπραξίας προχώρησαν σε αναδιάταξη του ποσοστού συμμετοχής τους, με τους Ινδούς να αυξάνουν το δικό τους από 10% που ήταν αρχικά σε 40%.